Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα περιστατικά παρενόχληση Ελληνοκυπρίων Γεωργών στη Δένια. Σε διαβήματα προς τον ΟΗΕ προβαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ακάθεκτη την ίδια ώρα η Τουρκία εισπροκλεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Αρχίζει αύριο η έναρξη της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ. Με προβλήματα αρχίζει το ΓΕΣΥ, παραδέχεται ο Υπουργός Υγείας. Τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν είναι προετοιμασμένα, δηλώνει Πάσικη. Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Συντεχνίας στο Προεδρικό. ΓΕΣΥ και απειλές για λήψη απεργιακών μέτρων στην ΑΕΚ στο επίκεντρο. Και επίσημα νέος Υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Σαββίδης. Συνεχίστηκαν και σήμερα οι προκλητικές ενέργειες στη Δένια από Τούρκους έπικους γεωργούς. Μετά την ένταση προκλήθηκε χθες το απόγευμα. Στο σημείο βρέθηκαν σήμερα λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών. Με το πρώτο φως της μέρας συνεχίστηκαν σήμερα οι προκλητικές ενέργειες από έπικους γεωργούς στην νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένιας. Οι έπικοι γεωργοί επιχείρησαν να θερήσουν χωράφια Ελληνοκυπρίων. Ήταν επόμενο ότι θα γίνεται αυτό. Το είχαμε προειδοποιήσει. Δυστυχώς δεν έχουμε τα ανάλογα μέτρα ή κάτι άλλο που να μπορούμε να το σταματήσουμε. Η μόνη μας ελπίδα είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Συχνό φαινόμενο οι προκλήσεις αυτές, δήλωνε ο κοινοτάρχης της Δένιας, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Στην νεκρή ζώνη, ο κόσμος έχει τα παιδιά του, έχει τις οικογένειες του, δεν είναι εύκολο να υπάρχει ένταση κάθε λίγο, αλλά δεν είναι και εύκολο να μας παίρνουν τις περιουσίες μας. Οι παράνομες αυτές ενέργειες συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί μετά την ένταση που προκλήθηκε στην περιοχή χθες το απόγευμα. Τούρκοι στρατιώτες φαίνεται να ανέκοψαν το δρόμο στη νεκρή ζώνη για να περάσουν γεωργοί από τα κατεχόμενα με γεωργικό μηχάνημα και να ξεκινήσουν να θερίζουν χωράφια τα οποία είναι ιδιοκτησίας Ελληνοκύπριων γεωργών. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και πριν από 15 ημέρες σύμφωνα με τον κοινοτάρχη. Αυτά που αναμέναμε εδώ και 5 μήνες, ότι κάποια στιγμή θα γίνει το. Τα χωράφια που έχουν σπείρει οι Ελληνοκύπριοι να έρχονται οι Τούρκοι να τα θερίζουν. Είχε συμβεί πριν 15 μέρες σε ένα μικρό μέρος. Την εκτίμηση ότι παρόμοια γεγονότα θα λάβουν χώρα και σε άλλες περιοχές, εξέφρασαν τις αγματάρχες στην αποστρατεία Άντης Λοϊζού. Αυτό που γίνεται τώρα στη Δένια θα γίνει και σε περιοχές της ουδετέρας ζώνης, τα βορειοδυτικά της Λευκοσίας, θα γίνει ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές των κοκκινοχωριών, μπορεί η Σαφιένου. Σήμερα το πρωί στο σημείο βρέθηκαν λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την UNFICIP. Αξίζει να σημειωθεί πάντως η απαθή στάση που κρατούν τα Ηνωμένα Έθνη μπροστά στα τεκτενόμενα, ενώ τα μέλη τους έδιωξαν χθες από την περιοχή τους Ελληνοκύπριους γεωργούς. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την UNFICIP, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις στη Δένια. Συνέστησε παράλληλα ψυχραιμία. Δυστυχώς συνεχίζονται αυτές οι προκλητικές ενέργειες από την τουρκική πλευρά και από τον κατοχικό στρατό στην νεκρή ζώνη, στην ουδέτερη ζώνη. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την UNFICIP. Εμείς πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο τρόπος που έχουμε είναι η συνεννόηση με την UNFICIP, η οποία πρέπει να ομολογήσουμε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες από την συμπεριφορά των τουρκικών αρχών. Χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, και παρά την κατάφορη προκλητικότητα που επιδεικνύεται, χρειάζεται να παραμείνουμε ψύχρεμοι, να αποφεύγουμε τις παγίδες που υπάρχουν μερικές φορές και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί να ξέρουν ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί και μεριμνά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαρκή συνεννόηση με την UNFICIP και θα επαναλάβω ότι φαίνεται ότι και η UNFICIP δυσκολεύεται, αντιμετωπίζει προβλήματα για να παίξει το ρόλο της σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε διαβήματα στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ προβαίνει του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τα νέα περιστατικά παρενόχληση στην περιοχή της Δένιας. Μας ενημερώνει ο Μάρος Καμιναρίδης. Μάρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιά, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε ακούμε, Μάρια, τι ακριβώς δηλώνει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή στενά τις εξελίξεις και προβαίνει σε όλα τα διαβήματα και παραστάσεις που κρίνονται σκόπιμα προς την ερευνητική δύναμη
των ΗΠΑ εδώ στην Κύπρο. Να αναφέρουμε ότι πρώτος ο στόχος των ενεργών των αρχών της δημοκρατίας είναι όπως πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις η άμεση αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Γιωργού και την απρόσκοπη πρόβαση και καλλιέργεια της γης τους εντός της νεκρής ζώνης. Αυτή ήταν μια αναφορά που είχαμε και ανακοίνωση, Χριστίνα, ναι, από το Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από το ρεπορτάζ που έχουμε παρακολουθήσει τώρα. Πλέον φαίνεται ότι όντως η Κυπριακή Δημοκρατία και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει σε έντονα διαβήματα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή, Χριστίνα. Ενώ Μάρη, είχαμε κάποια εξέλιξη, κάποιο νεότερο από τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο? Ψυχραιμία από τα Ηνωμένα Έθνη εδώ στην Κύπρο για ακόμα μια φορά ποντιοπιλατική στάση, χωρίς ωστόσο να καταδικάσουν την απαράδεκτη παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της νεκρής ζώνης στην συγκεκριμένη περιοχή που είναι η Ιδένια, μια συνεχιζόμενη παραβίαση. Τα Ηνωμένα Έθνη εδώ στην Κύπρο, και αυτές είναι οι πληροφορίες μας, Χριστίνα, είναι ότι καλούν να χαμηλώσουν οι τόνοι γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και να ξεκινήσει ένα διάλογος αναμεταξύ την Ουφική εδώ στην Κύπρο με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και η Ουφική με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, όπως μας χαρακτήρισαν και μας ανέφεραν. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρη, ευχαριστούμε. Η Τουρκία τώρα προχωρεί ακάθεκτες προκλητικές ενέργειες και επιδιώξει Ανατολική Μεσόγειο. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας διαμηνεί πως δεν θα επιτρέψει την δημιουργία τετελεσμένων. Την ίδια ώρα, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν κάνει λόγο για σαμποτάζ κατά της Τουρκίας. Ακάθεκτη συνεχίζει με την προκλητική της στάση Άγκυρα. Η Τουρκία θα συνεχίζει δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα επιτρέψει την δημιουργία τετελεσμένων, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, η οποία εκδόθηκε χθες το βράδυ μετά από μια συνεδρία 3,5 ωρών. Κατά την συνεδρία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Κύπρο και γύρω από αυτήν το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας και της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Κατά την συνεδρία της οποίας προέδρευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να αποφεύγονται οι προκλητικές συμπεριφορές και ανεύθυνες δηλώσεις για την περιοχή, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει την δημιουργία τετελεσμένων. Στην ατζέντα της συνεδρίας ήταν και η νέα επιχείρηση της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ με την επωνομασία Ξαφνική Επίθεση. Όπως αναφέρει το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, η Τουρκία θα συνεχίσει τον αγώνα της κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης με το ίδιο θάρρος και αποφασιστικότητα όπως και στο παρελθόν. Την ίδια ώρα για σαμποτάζ εναντίον της Τουρκίας κάνει λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος. Μιλώντας σε ηφτάρωση ο Προεδρικός στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία βρίσκεται απέναντι σε σημαντικές δοκιμασίες. Όσο αυξάνεται η ανεξαρτησία της Τουρκίας σε κάθε πεδίο, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αυξάνεται και η δοσολογία των σαμποτάζ. Πρόσθεσε ότι αυτή είναι η περίοδος για τους συνομιλητές της Τουρκίας να συνηθίσουν, είπε, να χωνέψουν, να αποδεχτούν μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν έκανε παράλληλα λόγο για άτοπες και εκτός χρόνου αντιδράσεις εναντίον της Τουρκίας. Το θέμα των γεγονότων στη Δένια αλλά και την γενικότερη προκλητική στάση που κρατάει η Τουρκία θα δούμε στην συνέχεια με τον διεθνολόγο Αντώνη Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, αγαπητή κυρία Μάρκου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βλέπουμε, κύριε Στυλιανού, ότι εντείνονται οι προκλήσεις της Τουρκίας. Βλέπουμε και στη ξηρά στην περιοχή της Δένιας. Βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο, όπως αναφέρει και ο κοινοτάρχης αλλά και η Γεωργή στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία επιδιώκει ένα γκριζάρισμα και εντός της ξηράς. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι αυτό το οποίο συνεχίζουμε να τονίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι η Τουρκία προσπαθεί να γκριζοποιήσει το Κυπριακό γενικότερα. Ειδικά στη θάλασσα, στην οποία έχει την ευχέρεια η Τουρκία λόγω της ναυτικής δύναμης στην οποία κατέχει, να γκριζάρει περιοχές, όπως για παράδειγμα αυτή νοτιοδυτικά της Κύπρου, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το γεωτρύπανο Πορθητής της Τουρκίας, αν κυροβολημένο κάπου στο μέσο του πουθενά. 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάφου, τον Παρπαρό Σαλονίζη ανοιχτά της Λεμεσού, αλλά η Τουρκία συνεχίζει και στο έδαφος να προσπαθεί να γκριζάρει τις περιοχές. Και είναι πολύ συγκεκριμένο και το ρεπορτάζ σας και η είδηση την οποία έχετε μεταφέρει, στο ότι εδώ και αρκετό καιρό η Τουρκία, ειδικά στη Δένια, βρίσκεται ανοιχτά της Μόρφου, μια περιοχή η οποία είναι
αμφισβητούμενη εντός εισαγωγικών σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που είχαμε εδώ και αρκετό καιρό για το Κυπριακό. Η Τουρκία προσπαθεί ακριβώς να διακατέχει το γεγονός ότι εκείνες οι περιοχές είναι κρίζες περιοχές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οπλισμένοι Τούρκοι εχθές βρίσκοντας στη Δένεια, οπλισμένοι Τούρκοι αλώνιζαν στις περιοχές εκείνες της Δένειας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και ο ΟΗΕ ο ίδιος ήταν ανίκανος να αντιδράσει σε αυτές τις περιστάσεις. Είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που και η Κυπριακή Δημοκρατία και η κυβέρνηση πολύ καλώς αντέδρασε με τον έντονο τρόπο με τον οποίο έχει αντιδράσει, καταγγέλλοντας αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί. Η νεκρή ζώνη, η κυρία Μάρκου, αποτελεί το 4% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το οποίο 4% δεν είναι έδαφος το οποίο έχει κατακτηθεί με πόλεμο από την Τουρκία το 1974. Είναι έδαφος το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος έχει παραχωρήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την διασφάλιση της ασφάλειας μεταξύ των εμπόλεμων μερών. Όμως η Τουρκία επεκτείνεται και σε αυτό το 4% του εδάφους. Όπως ήταν στα Στροβίγια, αγαπητή Χριστίνα, όπως ήταν στη Δερίνια και όπως είναι στη Δένεια τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Θα πρέπει να ανησυχήσουμε για τον λόγο ότι η Τουρκία μας δείχνει πραγματικά το πρόσωπο της. Mm-hmm. Το πρόσωπο της κατοχής, το πρόσωπο της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε στη θάλασσα, είτε στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που η Κυπριακή Δημοκρατία αντιδρά με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, αγαπητή Χριστίνα, ότι ο Πορθυντής δεν έχει καταφέρει ακόμη να τρυπήσει στην Κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Γιατί ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία με τα εντάλματα διεθνούς σύλληψης τα οποία έχει εκδώσει, έχει καταφέρει να αποτρέψει ξένο προσωπικό, προσωπικό προερχόμενο από τρίτες χώρες, από το να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και πειρατική ενέργεια της Τουρκίας. Τώρα όσον αφορά, βλέπουμε τον τουρκικό στρατό, τώρα να επιστρέψω στην Δένεια, ότι στην ουσία κάνει ό,τι θέλει και εμείς παραμένουμε μουδιασμένοι στην περιοχή αυτή. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη, από ό,τι μας λέτε και από ό,τι βλέπουμε και γνωρίζουμε, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Γιατί όμως δεν μπορούν να κάνουν κάτι? Κοιτάξτε, η όρια εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι απλά για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, χωρίς να έχουν όρους εμπλοκής σε περίπτωση ένοπλων σειράξεων. Βλέπουμε όμως ότι είδαμε να διώχνουν Ελληνοκύπριους γεωργούς από την περιοχή για να αποτρέψουν ενδεχόμενα κάποιο επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά δεν... Είμαστε ο πιο εύκολος στόχος. Είμαστε εμείς που φεύγουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φεύγουν οι οποιοδήποτε. Γιατί οι άλλοι αντιδρούν. Οι άλλοι αντιδρούν. Εμείς δυστυχώς δεν αντιδρούμε. Εμείς έχουμε τα νομικά όπλα, έχουμε τα διπλωματικά όπλα στη δική μας φαρέτρα και ακριβώς με αυτά τα όπλα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις πειρατικές ενέργειες, τις εχθρικές ενέργειες, τις ενέργειες εισβολής ξανά της Τουρκίας. Να υπενθυμίσουμε ότι στα Στροβίγια πριν 4-5 χρόνια, αγαπητή Χριστίνα, έχουμε χάσει έδαφος από την νεκρή ζώνη, την οποία εμείς έχουμε παραχωρήσει. Δηλαδή το 1974, όταν η Τουρκία σταμάτησε στη Δερίνια, σταμάτησε στην γραμμή όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή, πριν 4-5 χρόνια έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μέτρα έδαφος από την νεκρή ζώνη. Και αυτό ακριβώς γίνεται και στη Δένεια. Εδώ και αρκετά χρόνια στη Δένεια υπήρχε αυτή η άτυπη, αν θέλετε, συμφωνία ότι ανήκουν στους δικούς μας Ελληνοκύπριους γεωργούς εκείνες οι περιοχές και σε εκείνες τις περιοχές μπορούν να πάνε να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους μέσα για να χρησιμοποιήσουν ακριβώς την γεωργία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εκείνη την περιοχή. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αμφισβητεί ακόμη και εκείνο το γεγονός. Και είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που εδώ και αρκετό καιρό συζητούμε και θα τεθεί στο τραπέζι σε λίγο καιρό ξανά, εντός ενός-δύο μηνών, το ζήτημα της παραμονής της ειρηνευτικής δυνάμης των ΗΠΑ. Θα ήθελα, αγαπητή κυρία Μαρκού, να προειδοποιήσω και δεν θα ήθελα να ακουστώ ως Κασάνδρα το γεγονός ότι την στιγμή που θα αποχωρήσει η ειρηνευτική δύναμη των ΗΠΑ με όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει η ειρηνευτική δύναμη, αλλά την στιγμή που θα αποχωρήσει θα χάσουμε
ακόμη 4% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί θα προελάσει ο τουρκικός στρατός και δυστυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να αντιδράσει σε εκείνη την προέλαση της Τουρκίας στην νεκρή ζώνη. Είμαστε όμως, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, είναι ανοιχτό να μην ανανεωθεί τελικά η UNFICI? Είναι πάντοτε ανοιχτό το ενδεχόμενο και δεν είναι λόγω της Κύπρου, εν πάση περιπτώσει, και να μην παραποιούμε τα γεγονότα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την παρούσα κυβέρνηση, ο κ. Τραμπ, έχει δηλώσει ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει η προοπτική επίλυσης των προβλημάτων, θα πρέπει να αποσυρθούν οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Και αυτό μπορεί να συμπεριλάβει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ευτυχώς, αγαπητή κυρία Μάρκου, μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει με τις ενέργειες μας μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της διαπραγματευτικής μας ομάδας και της διπλωματικής μας ομάδας στα Ηνωμένα Έθνη να καταφέρουμε να διαφοροποιήσουμε την κατάσταση στην Κύπρο. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δείχνει την πραγματική της πρόθεση και άρα δείχνει το γεγονός ότι δεν είμαστε σε μια εμφύλια κατάσταση, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και η Τουρκία αμφισβητεί επικράτεια, εδαφική επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα βέβαια εμείς αναμέναμε κάποια ουσιαστικά βήματα και μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήσαμε. Μετά ήρθε μια έκθεση από την Κομισιόν που στην ουσία καταδίκαζε τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Την έκθεση αυτή εσείς πώς την είδατε? Είναι ένα σημαντικό στοιχείο και εργαλείο για την Κυπριακή Δημοκρατία ούτως ώστε να αντιδράσει με τον δικό της τρόπο? Κοιτάξτε, η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσως και ενδεχομένως η πιο σημαντική έκθεση την οποία έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπεριέχει η έκθεση, αγαπητή Χριστίνα, πολύ σημαντικά όπλα, νομικά, διπλωματικά, πολιτικά και άλλος πως υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταδικάζει τις πειρατικές ενέργειες της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας γενικότερα. Καταδικάζει το σύστημα το πολιτικό το οποίο υπάρχει στην Τουρκία, η οποία επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδικάζει το κράτος δικαίου εντός εισαγωγικών το οποίο υπάρχει στην Τουρκία. Καταδικάζει και αναφέρεται σε μεταρρυθμίσεις δικαστικές, δικονομικές και άλλους πως οι οποίες πρέπει να γίνουν στην Τουρκία. Είναι το πιο σημαντικό όπλο το οποίο έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, στα χαρτιά έχουμε πολλά δυνατά όπλα. Στην πράξη είναι αυτό που θα πρέπει να αποδείξουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις ενέργειες της Τουρκίας. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις ενέργειες της Τουρκίας. Είτε στη Δένεια, είτε νοτιοδυτικά της Πάφου, είτε νοτιοανατολικά της Λεμεσού, όπου τον Παρπαρός συνεχίζει να λωνίζει, είτε όταν είχαμε στο στόχο 3, στο οικόπεδο Σουπιά, την Τουρκία να παρεμποδίζει το πλοίο γεωτρύπανο της ΙΕΝΑΗ, της Ιταλικής Εκκίνησης Εταιρείας. Ή θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουμε και θα πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα όπλα τα οποία έχουμε στη φαρέτρα μας και πρωτίστως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ιδιότητα του πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσουμε και να αποτρέψουμε την Τουρκία όχι από το να συνεχίσει αυτές τις πειρατικές ενεργείες αλλά από το να προσπαθήσει να συνεχίζει να γκριζοποιεί περιοχές και επικράτεια εδαφική η θαλάσσια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στοχεύουμε σε κάποια κόστη για την Τουρκία. Το οικονομικό κόστος έρχεται πρώτο στη λίστα των μέτρων που μπορεί να λάβει ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τουρκίας? Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό όπλο θα ήταν το πολιτικό κόστος απέναντι στην Τουρκία. Φυσικά, για να έχουμε αδρά αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρξει και ένα οικονομικό κόστος. Και έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι το οικονομικό κόστος θα αποτελούσε, αν θέλετε, αυτό τον αποτρεπτικό παράγοντα για την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις ενέργειες. Και έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το βέτο και τα βέτο στον πληθυντικό τα οποία θα μπορούσαμε να ασκήσουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την χρηματοδότηση ενταξιακών ή προενταξιακών προγραμμάτων για την Τουρκία και ούτω καθεξής. Είτε και ακόμη και για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης της Τουρκίας. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που και το οικονομικό κόστος είναι εκείνο που πραγματικά
θα μπορούσε να αποτρέψει την Τουρκία από το να συνεχίσει να αγκριζαρίζει τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι από το να αμφισβητεί. Η Τουρκία πάντοτε θα συνεχίσει και ήθιστε να συνεχίζει την αμφισβήτηση της Κυπριακής Επικράτειας. Τουλάχιστον θα πρέπει να φέρουμε κόστος οικονομικό και πολιτικό και διπλωματικό στην Τουρκία. Η Μογκερίνη δήλωσε ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς μας συμφέρει η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιο όφελος, ποιο θα είναι το όφελος για την Κύπρο? Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας και η απάντηση είναι μονολεκτική. Όχι, δεν μας συμφέρει η Τουρκία να απομακρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία μας συμφέρει να είναι εντός και πλησίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητή κυρία Μάρκου, το γνωρίζετε πολύ καλά, διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και αξίες και έχει ένα συγκεκριμένο δίκαιο. Εάν η Τουρκία αποφασίσει να σταματήσει να βλέπει προς την Ευρώπη, εκείνο θα είναι το τέλος όλων των προσπαθειών μας για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Γιατί αλλιώς η Τουρκία θα καταστεί και προσπαθεί να καταστεί μια δικτατορική δύναμη στην περιοχή, απομακρυζόμενη από την Δύση και προσανατολιζόμενη προς Ανατολάς. Και αυτό θα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Στην ουσία, με το ένα πόδι είναι στην Ευρώπη και με το άλλο στην Ανατολή. Το παίζει σε δύο ταμπλό, θα έλεγα, η Τουρκία. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι θέλει να πράξει. Έχετε απόλυτο δίκαιο και αυτό διαφαίνεται μέσα όχι μόνο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το δούμε τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Η Τουρκία αποτελεί ένα από τους βασικότερους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αποτελεί τη δεύτερη στρατιωτική δύναμη στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μαχαίρια, να το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη, με τις ΗΠΑ. Και προσεγγίζεται η Ρωσία από την άλλη. 400 από την Τουρκία. Άρα δεν συμφέρει ούτε στη Δύση, αλλά και σε κανένα η Τουρκία να απομακρυνθεί από την Δύση είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Τουρκία απομακρυνθεί, δεν θα πλησιάσει περισσότερο τη Ρωσία. Θα αποτραβηχτεί από μόνη της και θα προσπαθήσει να αποδιγετήσει τις ευρύτερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Και αυτό θα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί η Τουρκία έχει παρέμβει και στη Συρία. Η Τουρκία έχει συμφέροντα σε σχέση με τους Κούρδους, με το Κουρδιστάν, έχει συμφέροντα σε σχέση με το Ιράκ. Η Τουρκία αποτελεί έναν παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή και αυτή τη στιγμή δεν συμπράττει με δυνάμεις οι οποίες είναι αξιόπιστες, τότε παραμένει ένας παράγοντας ο οποίος αποτελεί απειλή στο διεθνές δίκαιο για όλες τις φίλια διακείμενες χώρες. Και τώρα έτσι, αν τα φέρουμε όλα μαζί και προκλήσει θάλασσα και εντός του χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχουν ανησυχίες και χωρίς να κινδυνολογούμε, παρόλα αυτά είναι ένα ενδεχόμενο, μιλάμε με γεγονότα που έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να δούμε ένα θερμό επεισόδιο να προκαλείται είτε στην θάλασσα είτε στην ξηρά από την Τουρκία? Κοιτάξτε, σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό που συνεχίζω να επαναλαμβάνω αστεζόμενος πολλές φορές είναι το γεγονός ότι για να γίνει ένα θερμό επεισόδιο χρειάζονται δύο. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε πρόκληση στρατιωτικά της Τουρκίας. Άρα, όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορούμε να έχουμε θερμό επεισόδιο από την άποψη μιας ιονή πολεμικής σύραξης. Θερμό επεισόδιο εκτιμώ ότι θα γίνει και είναι στο μέλλοντα χρόνο και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιώ, στο Αιγαίο. Με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Όμως μας επηρεάζει άμεσα. Φυσικά, αναφίβολα και μας επηρεάζει. Και εκείνο το θερμό επεισόδιο είναι ακριβώς εκεί που θα δούμε τις αντιστάσεις που έχει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ σε σχέση με την στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία, κυρία Μάρκου, παραμένει ένας επιτίδιος προκλητικός ουδέτερος στα τεκτενόμενα γεωπολιτικά της περιοχής. Και σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, όχι στην Κύπρο, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να αντιδράσουμε. Αλλιώς, θερμά επεισόδια θα μπορούσαμε να έχουμε πάμπολα καθημερινά στην Κύπρο σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά στο Αιγαίο, εκεί που υπάρχει η πολεμική υπεροχή και της Ελλάδος, θα συμβεί ένα θερμό επεισόδιο.
accidentally λέμε, κατά τύχη. Αυτό προειδοποιούν και οι Τούρκοι. Λένε προσέχετε από κάποιο ατύχημα που ενδεχομένως. Αυτό θα το προκαλέσουν οι Τούρκοι στην ουσία. Είτε και ενδεχομένως μια. Είτε απερίσκεπτη, είτε μια. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε κατά τύχη, έτσι, κατά τύχη, σύγκρουση πολεμικής κανονιοφόρου της Τουρκίας με πλοίο της ακτοφυλακής της Ελλάδος. Αυτά τα περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε μια βύθιση ενός πλοίου, μπορούν να οδηγήσουν σε θανάτωση κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται σε εκείνα τα πλοία. Αυτά είναι θερμά επεισόδια και έχουν συμβεί και συμβαίνουν καθημερινά. Αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι όταν έχουμε 30 παραβιάσεις καθημερινά του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ελλάδος με μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας, εάν συγκρουστεί ή κατά λάθος πυροβοληθεί ένα αεροσκάφος εκατέρωθεν, τι θα συμβεί? Δεν θα είναι αιτία πολέμου? Δεν είναι αυτό που η Τουρκία ονόμαζε casus belli, αιτία πολέμου, σε σχέση και με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο? Άρα πολύ ενδεχομένως να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Και τι θα συμβεί? Είναι αυτό που έχω τονίσει προηγουμένως. Θα δούμε εκεί τις αντιστάσεις, και τονίζω τον όρο αντίσταση, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρωτίστως του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, κύριε Στυνανό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την ανάλυση. Καλώς το βράδυ. Επίσημη η πρώτη για το ΓΕΣΥ θα έχουμε από αύριο, με τους πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες από το νέο σύστημα υγείας. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας δεν έκρυψε ότι οι πρώτοι μήνες θα είναι δύσκολοι και με προβλήματα. Με προβλήματα παραδέχονται ότι θα ξεκινήσει η πρώτη φάση λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας, Υπουργός και αρμόδιες αρχές. Αύριο 1η Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το μεγαλεπίβολο σχέδιο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ανέφερε ότι δεν έχει ωραιοποιήσει ποτέ την κατάσταση, υπήρξε κόλληση αργία. Προβλήματα θα υπάρξουν τους πρώτους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τόσο στον ίδιο όσο και στο όλο εγχείρημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν έχουν αντιπαραθέσεις στον χώρο της υγείας. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Και ουέ και αλίμονα από τις πρώτες μέρες ξεκινήσουμε την κριτική, τη μηδενιστική κριτική. Αν δεν ξεκινήσουμε, ουδέποτε θα είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε. Το ιδεατό θα ήταν να είμαστε απολύτως έτοιμοι. Το ιδεατό δεν είναι εφικτό. Εμείς πάμε με το εφικτό. Ξεκινούμε γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά όσο χρόνο, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι όσο χρόνο περισσότερο και να δίναμε, δεν θα αλλάζει τίποτε σημαντικό. Καλό όμως όλους να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να δείξουν εγκράτεια και να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα αυτής της επαναστατικής μεταρρύθμισης για ολόκληρη την κοινωνία. Ο ΑΗ και φαρμακεία φιλοδοξούν να λειτουργούν τα λογισμικά ώστε να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς από το Σάββατο. Σε ό,τι αφορά τη λίστα φαρμάκων, γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να ολοκληρωθεί. Τις επόμενες ημέρες ο αριθμός των 1.000 συσκευασμάτων που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα και θα πλησιάσει κατά πολύ τον αριθμό των 1.580 που κυκλοφορούν σήμερα στην Κύπρο και χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής. Ωστόσο, συνεχίζεται κανονικά και η εγγραφή ειδικών γιατρών στο ΓΕΣΥ, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το δημόσιο. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται ότι στο σύστημα θα είναι ενταγμένοι γύρω στους 1.300 γιατρούς, περιλαμβανομένων των προσωπικών γιατρών και των γιατρών του δημοσίου. Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής του ΓΕΣΥ, ζητώντας την κατανόηση των πολιτών, επισημένοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που λαμβάνει σάρκα και οστά στη χώρα. Υπάρχουν και θα υπάρχουν θέματα στα φαρμακεία, δηλώνει η πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συνδέσμου και κάλεσε τους ασθενείς να κάνουν υπομονή κατά τις πρώτες μέρες. Αναφορικά με το λογισμικό και την εγκατάστασή του στα φαρμακεία, πώς γίνεται προσπάθεια για επίλυση κάποιων τελευταίων προβλημάτων. Θα υπάρχουν σίγουρα προβλήματα στα φαρμακεία και με το θέμα των αποθεμάτων τους, αφού ο κατάλογος γνωστοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες μέρες. Όμως, καλό τους ασθενείς, καλό τους πελάτες μας να δείξουν υπομονή τις πρώτες μέρες. Είναι καλό να επισκεπτούνται τα φαρμακεία μια-δυο μέρες πριν χρειαστούν τα φάρμακά τους, να γνωστοποιούν στο φαρμακοποιό τους τι θα χρειάζονται, ούτως ώστε να μπορεί να τα παραγγείλει έγκαιρα και να τα έχει, να τα διαθέσει στους ασθενείς την ώρα που τα χρειάζονται. Η γνωστοποίηση των προβλημάτων τις τελευταίες μέρες έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες, ούτως ώστε να έχω τουλάχιστον πριν λίγο ειδοποίηση από τους προγραμματιστές ότι
προσπαθούν να επιλύσουν κάποια τελευταία προβλήματα και να εγκαταστήσουν το λογισμικό στα φαρμακεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα είχε προκαλέσει μια αναστάτωση στα φαρμακεία. Δεν είχαν την ευχέρεια να δουλέψουν με το λογισμικό στο χώρο της εργασίας τους. Θα αποδώσει το σύστημα, δηλώνει από την πλευρά του αναπληρωτής διευθυντής του, ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, λίγες ώρες πριν την έναρξη της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ. Που γνωρίζουμε το σύστημα, θα δείτε ότι θα αποδώσει, θα του δώσουμε λίγο χρόνο, θα αποδώσει. Καλούμε τους παρόχους που έχουν συνδεθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας να επιδείξουν επιμονή, υπομονή, αλλά καλούμε και εκείνους που δεν έχουν συνδεθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν σήμερα 500.000 ασθενείς δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας που τους αναμένουν να συμμετέχουν εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας για να μπορέσουμε όλοι μαζί εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας να παρέχουμε το ζητούμενο που είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα στον βαθμό που θα έπρεπε από την εργοδοτική πλευρά εν ώψη της έναρξης της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, δηλώνει η Παγκύπρια Συνεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, η οποία αναφέρει ότι δυστυχώς οι πολύκροτες υποσχέσεις και προσδοκίες σε σχέση με την διαδικασία της αυτονόμησης βρίσκονται ακόμη στην αναμονή, χωρίς να μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή έναρξη του ΓΕΣΥ. Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΙΚΙ αναφέρει πως θεωρεί ως καθήκον και υποχρεωσή της να προβεί συγκεκριμένη ενημέρωση που αφορά τον βαθμό ετοιμότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων, εν ώψη έναρξης εφαρμογής του ΓΕΣΥ, σημειώνοντας ότι με τα λύπη της, τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα στον βαθμό που θα έπρεπε κατά την παρούσα περίοδο από την εργοδοτική πλευρά, όσο η πολιτεία την έχει τάξει και όπως είχε καθήκον να το πράξει. Όπως αναφέρει στα έγκαιρα και πολλαπλά καλέσματα που απευθύναμε όχι μόνο ως συνδικαλιστές, αλλά πρωτίστως ως μάχημοι ιατροί που σκοπό τους είχαν την ενίσχυση και σωστή προετοιμασία των κρατικών νοσηλευτηρίων, αντιμετωπίσαμε την ολιγορία, την ανδράνεια και την καθυστέρηση έναρξης του απροπετούμενου διαλόγου. Τέλος, αναφέρει ότι η προσπάθεια των ιατρών είναι η παροχή τόσο ποιοτικών όσο και ασφαλών υπηρεσιών υγείας εντός του περιβάλλοντος με συνθήκες, υποδομές και πόρους που η εργοδοτική πλευρά προσφέρει. Κάλωσε τους πολίτες όπως επιδείξουν τη δέωση απομονή για τυχόν ταλαιπωρία και όπως αποτείνονται στην αρμόδια αρχή του εκάστοτε νοσηλευτηρίου για επιλύση των προβλημάτων τους. Στο Προεδρικό, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, βρέθηκαν σήμερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΟΔΕΟ και ΠΑΣΙΔΗ. Θέμα συζήτησης στα αιτήματα των συντεχνιών της ΣΑΕ και τα ενδεχόμενα επεργειακά μέτρα που θα εφαρμόσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο συζήτησαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αφορούσε την ρύθμιση του δικαιώματος στην απεργία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τέθηκε ως θέμα αρχής ή προτεραιότητας αυτή η παράμετρος. Ξεκαθαρίστηκε ότι θα πρέπει τα ζητήματα να τη χάνουν διαχείρισης πριν προκύψουν μεγάλα προβλήματα τα οποία δύσκολα διαχειρίζονται. Ξεκαθαρίσαμε ότι από τη δική μας την πλευρά δεν υπάρχει θέμα ανοιχτό ή εκκρεμότητα σε σχέση με το ζήτημα της ρύθμισης των απεργιών. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε την κρίση που υπάρχει στην αρχή ηλεκτρισμού και έχουν τεθεί οι βάσεις και οι προϋποθέσεις μέσα από ένα δομημένο, στοχευμένο διάλογο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Θα ενημερώσουμε τα συμβούλια των εργαζομένων στην ΑΕΚ, έτσι ώστε από κοινού να δούμε τα επόμενα βήματα. Και θα φέρουμε το δικό μας μήνυμα προς τους εργαζόμενους μέλη μας, ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα να τύχουν διαχείρισης και να ξεπεραστούν μέσα από ένα υγιή διάλογο με το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να ρυθμιστούν τα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Εμείς του εξεκαθαρίσαμε ότι η αναταραχή έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο οι εργασιακές σχέσεις δεν λειτουργούν σωστά και ότι υπάρχει εκεί μια έτσι αδυναμία να λειτουργήσει ο διάλογος, η συλλογική διαπραγμάτευση έτσι ώστε να αποκατασταθεί και μια σωστή εργασιακή σχέση ανάμεσα στη διοίκηση της αρχής και τα συντεχνής του προσωπικού. Δεν έχουμε ασφαλώς ούτε διάθεση ούτε αυτό σκοπό να δημιουργούνται εργασιακά προβλήματα. Εμείς θέλουμε να λειτουργούν σωστά οι διαδικασίες εργασιακών σχέσεων. Υπενθυμίζω ότι
όταν μπήκε το θέμα της λειτουργίας των Ταμείων Ατροφοδοτικής Περίθαλψης στους οργανισμούς αυτούς που είχαν εισφορές εργοδοτικές ψηλότερες από την εισφορά που θα βάζουν οι στόχοι, αντιδράσαμε σε μια αυθαίρετη απόφαση που είχε πάρει τότε το Υπουργείο Οικονομικών και Αστυνομικών Κλειών, ούτε λίγο ούτε πολύ, να καταργεί αυτές τις εισφορές που ήταν δικαιώματα που κερδίθηκαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει κανονικά στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Προδρόμου είπε ότι το ΓΕΣΥ και το θέμα των απειλών για λήψη απεργιακών μέτρων στην ΕΕΚ ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντησή του με τις επικεφαλής των τεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟ και ΠΑΣΙΔΗ. Σήμερα ορόσημο και το Γενικό Σχέδιο Υγείας θα προχωρήσει να υλοποιηθεί κανονικά μέχρι τέλους. Οποιαδήποτε τυχόν προβλήματα θα υπάρξουν, θα αντιμετωπιστούν. Για τη θέση αυτή διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Συντεχνίας. Δεύτερον, τα προβλήματα που αναφύενται από κάποιες απειλές από συντεχνιακής πλευράς για λήψη απεργιακών μέτρων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε την ευαισθησία που πρέπει να υπάρχει για ουσιώδεις υπηρεσίες. Έγινε διάλογος και πρέπει να πούμε ότι μέσα από επικοδομητικό πνεύμα επιβεβαιώθηκε η ανάγκη υλοποίησης της συμφωνίας που υπάρχει από το 2004 σχετικά με τη ρύθμιση των απεργιών σε οργανισμούς δημόσιας ωφελίας, όπως επίσης βέβαια και του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων. Στη βάση αυτή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι μπορεί να αποφευθεί η ανάγκη οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης, ενόσο υλοποιούνται πιστά οι πρόνοιες αυτής της συμφωνίας του 2004 και ακολουθούνται από όλες τις πλευρές τις σχετικές διαδικασίες. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών σε ΕΚΠΕΟ και ΔΕΟΚ για την αυρινή επίσημη έναρξη του ΓΕΣΥ. Καθαρίστηκε και επιβεβαιώθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχει κανένα πισωγύρισμα. Το Γενικό Σύστημα Υγείας ξεκινά την εφαρμογή του αύριο. Και παρά τις όποιες δυσκολίες ή αδυναμίες μπορεί να προκύψουν, είμαστε έτοιμοι να τις διαχειριστούμε. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε να λειτουργήσει. Ξέρουμε ότι θα έχει προβλήματα στο ξεκίνημα. Δεν είμαστε αλλού, είμαστε μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Όμως αγκαλιάστηκε από τους εργαζόμενους, από τον κόσμο, και τα προβλήματα, αν υπάρχει η πολιτική βούληση και η θέληση, θα ξεπερνιούνται στην πορεία. Εμείς έχουμε την θέληση και την αποφασιστικότητα να παλέψουμε για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Μας έχει διαβεβαιώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης και ασφαλώς και η δική μας τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ότι θα στηρίξουμε τη μεταρρύθμιση μέχρι τέλους, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στα πρώτα στάδια. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφια συνεχίζει να υποστηρίζεται μηχανικά με αναπνευστήρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβάρυνση, αναφέρεται σε σημερινό νεότερο ιατρικό ανακοινοθέν για την κατάσταση υγείας του. Να δούμε ωστόσο τι δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Είχα μια προκαταρκτική ενημέρωση από τη Γενική Διευθύντρια, η οποία και χτες με δικές της ενέργειες ήρθαν ειδικοί από το Ισραήλ ξανά και φύγανε χτες το πρωί. Σήμερα το πρωί, όλη νύχτα ήταν και στο Γενικό Νοσοκομείο η Γενική Διευθύντρια, και οφείλω να την ευχαριστήσω για αυτές τις προσπάθειες της. Είναι κρίσιμη η κατάσταση. Ευχή μας είναι να λυθούν αυτά τα προβλήματα, διότι πραγματικά είναι σοβαρή η κατάσταση, αλλά περιμένουμε να δούμε. Αλλαγή σκητάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διορίστηκε και επίσημα σήμερα ο νέος Υπουργός Γιώργος Σαββίδης στο Προεδρικό Μέγαρο. Την βεβαιότητα ότι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης θα ανταποκριθεί στο έργο και στα καθήκοντα που αναλαμβάνει και θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών που συνοδεύουν τον διορισμό, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναλαμβάνεται σήμερα το τιμητικό αξίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, ενός Υπουργείου το οποίο περιλαμβάνει αρμοδιότητες άμεσα συνυφασμένες με θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης,
της ασφάλειας, της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, αλλά και του σοφρονιστικού συστήματος της πολιτείας. Καλούμενος να υπηρετήσετε την χώρα και τους πολίτες, παραλαμβάνετε το χαρτοφυλάκιο σας από τον κύριο Ιωνά Νικολάου, ο οποίος αφήνει σημαντική παρακαταθήκη όσον αφορά τον εξυγχρονισμό τόσο του κυπριακού νομικού συστήματος και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, όσο και του υφισταμένου μοντέλου αστυνόμευσης στη βάση ριζοσπαστικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ως κυβέρνηση προωθήσαμε. Έργο το οποίο συνοψίζεται στην μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα δικαιοσύνης, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ιδρύθηκαν δύο νέα δικαστήρια, το Διοικητικό Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, ενώ δημιουργήθηκαν ειδικές δικαιοδοσίες εκδίκασης διαφορών, είτε σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις και αξιόγραφα, είτε για υποθέσεις μικρών διαφορών. Με πλήρη συνέστηση ευθύνης, αποδέχομαι σήμερα τον τιμητικό διορισμό μου στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης. Θέλω και δημόσια να σας εκφράσω, κύριε Πρόεδρε, τις θερμές μου ευχαριστίες για την τεράστια τιμή που μου κάνατε να με εμπιστευτείτε. Η εκτίμηση μου προς εσάς, καθώς και προς το συνολικό έργο της κυβερνήσεως, δεν μου άφηνε κανένα περιθώριο να αρνηθώ την πρότασή σας και απλά θέλω να σας διαβεβαιώσω και να σας υποσχεθώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών σας. Βαθιά συγκινημένος αλλά και περήφανος για το έργο που έχει επιτευχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τα τελευταία 6 χρόνια, ο απερχόμενος Υπουργός Ιωνάς Νικολάου παρέδωσε την σκητάλη στον νέο Υπουργό Γιώργο Σαββίδη. Φίλε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καταρχήν να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας, να ευχηθώ ότι το καλύτερο, να σας διαβεβαιώσω ότι χρειαστείτε είμαι δίπλα σας, γιατί οι στόχοι παραμένουν να είναι κοινοί. Οι στόχοι είναι η υλοποίηση αυτού του μεγαλόπνου προγράμματος, το οποίο αρχίσαμε σταδιακά και υλοποιούμε σε αυτό το Υπουργείο μαζί με τους συνεργάτες μου. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχετε δίπλα σας έναν εξαιρετικό προσωπικό. Φίλε Ιωνά, γνωρίζω, γνώριζα, αλλά σίγουρα έχουν λεχθεί τόσα πολλά σήμερα ότι είναι τεράστιο το έργο που παρήγαγες κατά την εξαετή εδώ παρουσία σου. Έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης πολλές και θεμελιώδεις αλλαγές σε όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων, με πιο σημαντική αυτή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Υπήρξε τεράστια η προσφορά σου για όλα τα σημαντικά που έχεις προσφέρει τα τελευταία 6 χρόνια. Σε ευχαριστώ και εγώ θερμά. Προσβλέπω στη βοήθεια σου για μια λεπτομερή ενημέρωση για το που βρίσκεται το κάθε θέμα που εκκρεμεί, για να μπορέσω και εγώ να προχωρήσω χωρίς μεγάλη καθυστέρηση. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ευρεία επιχείρηση αστυνομίας ξεκίνησε από το πρωί σε όλη την Κύπρο για τον εντοπισμό διακινητών λαθρομεταναστών και για άτομα που εξασφάλισαν παράνομη είσοδο και διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μεγάλη επιχείρηση έστησε η αστυνομία σε Λεμεσό και Πάφο για τον εντοπισμό διακινητών λαθρομεταναστών και για άτομα που εξασφάλισαν παράνομη είσοδο και διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί, όμως δεν εντοπίστηκε το οτιδήποτε, ούτε έγιναν συλλήψεις. Τα μέλη της αστυνομίας διερεύνησαν πληροφορίες που ήρθαν στην κατοχή τους και με συντονισμένη δράση προέβησαν στις απαραίτητες έρευνες. Επιπλέον, για τις ανάγκες της επιχείρησης εκδόθηκαν 13 εντάλματα έρευνας.
Ποσότητα κοκαίνης βάρους 1,5 περίπου κιλού εντόπισε η ΚΑΝ σε κρύπτηση και 30χρονου στη Λευκοσία. Σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου της ΙΚΑΝ Στέλιος Σεργίδης ανέφερε ότι κατόπιν παρακολούθησης μέλη της ΙΚΑΝ εντόπισαν σε περιοχή της Παγιάς Λευκοσίας άντρα ηλικίας 30 ετών εναντίον της οικίας του, οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα έρευνας. Όπως ανέφερε ο κ. Σεργίδης, έγινε προσπάθεια ανακοπής του για έλεγχο. Αυτός όμως τράπηκε σε φυγή, ενώ σε κάποια στιγμή στην προσπάθεια του να διαφύγει χτύπησε γυναίκα μέλος της ΙΚΑΝ. Συνελήφθηκε για αυτόφορα δίκημα και τέθηκε υποκράτηση. Οδηγήθηκε στην οικία, τόπου με βάση δικαστικό ένταλμα διερευνήθηκε έρευνα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν σε κρύπτη δύο χρηματοκιβώτια. Από περαιτέρω έλεγχο εντοπίστηκε κρυμμένη ποσότητα κοκαίνης βάρους 1,5 περίπου κιλού. Σε συναγερμό τέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξυπέστη την ποταμιά νωρίς το απόγευμα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Στο σημείο έφτασαν μέλη της πυροσβεστικής λίγα μόλις λεπτά μετά την κλίση για την κατάσβεσή της, ενώ σύμφωνα πληροφορίες η πυρκαγιά ξύσπασε αρχικά σε υποστατικό που χρησιμοποιείται ως εργαστήριο για τα πετσαρίες και φάπτονταν στην οικία του ιδιοκτήτη. Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά και την κατέσβεσαν γύρω στις 4:30 το απόγευμα, ωστόσο τα αίτια θα διερευνηθούν αύριο. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έρευνες για αγνοούμενους από το τραγικό ναυάγιο στον Δούναβη. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 7 νεκροί νοτιοκορεάτες τουρίστες, ενώ αγνοούνται 21 άνθρωποι μαζί τους δύο Ούγγροι που ήταν το πλήρωμα του τουριστικού πλοίου. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους από το τραγικό ναυάγιο στο Δούναβη συνεχίζονται, αλλά με τις ελπίδες να έχουν εξανεμιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 7 νεκροί νοτιοκορεάτες τουρίστες, ενώ αγνοούνται 21 άνθρωποι μαζί με τους δύο Ούγγρους που ήταν το πλήρωμα του τουριστικού πλοίου Γοργόνα. Ανακοινώνω πως το τραγικό δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης 7 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στα επίγοντα περιστατικά 3 νοσοκομείων. Εκεί τους φρόντισαν οι γιατροί. Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε 9 και 4 το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα, όταν το πλοίο με 31 τουρίστες βυθίστηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση με δεύτερο μεγαλύτερο σκάφος. Το τουριστικό πλοίο αναποδογύρισε καθώς χτυπήθηκε στην Πρίμνη. Σύμφωνα με τις αρχές, ξεκίνησε να βυθίζεται μόλις 7 δευτερόλεπτα μετά από τη σύγκρουση. Ο Ουκρανός καπετάνιος του σκάφους που χτύπησε τη Γοργόνα έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Ρόλο στο δυστύχημα ίσως να έπαιξε και η καταιγίδα που σφαιροκοπούσε τη Βουδαπέστη εκείνη την ώρα, ενώ όπως ενημέρωσαν οι αρχές, κανείς επιβάτης δεν φορούσε σωσίβιο. Άρωμα γυναίκα στην Αυστριακή Καγκελαρία, καθώς η Μπιργκίτε Μπιρλάιν είναι νέα πρωθυπουργός, προκειμένου 69χρονη δικαστικός να οδηγήσει την χώρα στις πρόορες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Στην Brigitte Birlein ανέθεσε ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν την καγκελαρία της Αυστρίας, προκειμένου η 69χρονη δικαστικός να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο. Εκτός από πρώτη γυναίκα καγκελάριος, η Birlein είναι και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Αυστριακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σήμερα είμαι ευτυχής να σας παρουσιάσω μια προσωπικότητα για την οποία μια εφημερίδα κάποτε έγραψε: είναι πάντα η πρώτη. Και όντως, για ακόμη μια φορά θα είναι η πρώτη. Δηλαδή, η πρώτη γυναίκα καγκελάριος. Η Birlein γεννήθηκε στη Βιέννη το 1949. Μεγάλη της επιθυμία ήταν να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, όμως την κέρδισε η νομική. Στο δικαστικό σώμα εντάχθηκε το 1975. Θεωρώ ως εθνική πολιτική μου ευθύνη να συνδράμω το μερίδιό μου σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση στην ιστορία της δεύτερης Αυστριακής Δημοκρατίας και να αναλάβω αυτήν την υψηλή ευθύνη. Η κυβερνητική κρίση στην Αυστρία πυροδοτήθηκε όταν οι ιστοσελίδες των Spiegel και Süddeutsche Zeitung δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο μέχρι πρώτην ως κυβερνητικός εταίρος και αντικαγκελάριος Heinz Christian Strache εμφανιζόταν να παζαρεύει δημόσια έργα με υποτιθέμενη Ρωσίδα ολιγάρχη, με αντάλλαγμα την οικονομική ενίσχυση του κόμματός του και τη διεύρυνση της επιρροής του. Ο ακροδεξιός Strache οδηγήθηκε σε παρέτηση και η χώρα σε προώρες εκλογές. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην Καμπούλ και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό Αμερικανών στρατιωτών. Οι Ταλιμπάν έλαβαν την ευθύνη της επίθεσης. Τουλάχιστον 4 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη βόμβα σε αυτοκίνητο στην Καμπούλ του Αφγανιστάν.
Η επίθεση στόχευε αμερικανικό κομβόι οχημάτων και την ευθύνη ανέλαβαν οι Ταλιμπάν μία ημέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας σε στρατιωτική ακαδημία που άφησε πίσω της τουλάχιστον 6 νεκρούς. Ήταν επίθεση αυτοκτονίας. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εμένα με χτύπησε στο κεφάλι ένα κομμάτι γυαλιού. Πάρα πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν γύρω από την περιοχή της επίθεσης. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καμπούλ με τις αρχές να μην διευκρινίζουν πόσοι είναι οι νεκροί και πόσοι οι τραυματίες. Η βομβιστική επίθεση ήρθε την ώρα που εκπρόσωποι των Ταλιμπάν συζητούν στη Μόσχα με πολιτικούς του Αφγανιστάν προκειμένου να ξεκινήσουν ειρηνευτική διαδικασία μετά από 18 χρόνια πολεμικής σύραξης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω Twitter ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλλει επιπρόσθετους δασμούς 5% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στη χώρα από το Μεξικό αρχής γενομένης τον Ιούνιο, αν οι μεξικανικές αρχές δεν σταματήσουν την παράτυπη μετανάστευση. Δασμούς 5% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται από το Μεξικό, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι να σταματήσουν οι ροές των παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε στο Twitter: «Στις 10 Ιουνίου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν 5% δασμούς στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα μας από το Μεξικό, μέχρι οι ροές των παράνομων μεταναστών που έρχονται στη χώρα μας να σταματήσουν. Οι δασμοί θα αυξηθούν σταδιακά μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Τότε θα σταματήσουν να υφίστανται». «Η πολιτική που συμπυκνώνεται στο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» είναι εσφαλμένη», τόνισε σε επιστολή του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο Μεξικανός ομολογός του Μανουέλ Λόπεζ, αντιδρώντας την ανακοίνωση ότι επιβάλλει τελωνιακούς δασμούς σε όλα τα αγαθά μεξικανικής προέλευσης. Ο Πρόεδρος Λόπεζ έδωσε εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ξεκινήσουν διμέρειες επαφές. Η Κολούμπια πρωτοπορεί στην προώθηση των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της ναυτιλίας με την εκστρατεία CSM Together. Με στόχο να υποστηρίξει τις συνεχείς προσπάθειες του International Maritime Organization για ενδυνάμωση του γυναικείου φύλου στον τομέα της ναυτιλίας, η CSM, μια εταιρεία που εργοδοτεί μεγάλο αριθμό γυναικών, πήρε την πρωτοβουλία να λανσάρει αυτή την εκστρατεία την ημέρα της γυναίκας. Για την έναρξη αυτή τη προσπάθεια, η CSM έχει καλέσει την πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού WISTA και η αδέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου να μιλήσει στο προσωπικό της εταιρείας για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Παρούσα και η πρόεδρος της WISTA Κύπρου, κυρία Άννα Βούργου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει δεσμευθεί σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει την δημιουργία ενός προγράμματος καθοδήγησης και εκπαίδευσης καθώς και την χορηγία ενός αριθμού γυναικών που επιθυμούν να αποτελέσουν μέλη της ομάδας του οργανισμού WISTA. Ως πρώτο βήμα, η CSM Κύπρο είχε εντάξει δύο γυναίκες δόκιμους από την Κυπριακή Ακαδημαϊκή Ναυτιλίας και ταυτόχρονα το γραφείο της στο Σεντ Πίτερσμπουργκ έχει επίσης εντάξει την πρώτη γυναίκα δόκιμο. Ο Μάρκο Ονέλ, πρόεδρος της CSM, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στην Κολούμπια αναγνωρίζουμε τις ικανότητες του κάθε ατόμου και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσουν να εφαρμόσουν δεξιότητές τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών. Παιδιά ηλικίες 9, 13 και 15 ετών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους στο Δημόσιο Λόγο ως νέοι ομιλητές μετά από τριήμερο πρόγραμμα σπουδών με την δημόσια τάξη Masterclass Φιλανδίας. Τις ικανότητές της για δημόσια ομιλία παρουσίασε μια διεθνής ομάδα φοιτητών στη Λεμεσό μετά από ένα τριμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών Public Speaking Masterclass της Φιλανδίας. Για πρώτη φορά στη ζωή τους, παιδιά ηλικίας 9, 13 και 15 ετών παρουσίασαν, συζήτησαν και αγωνίστηκαν μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό. Σε αυτήν την καινοτόμη εκδήλωση οι νέοι ομιλητές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για τη ζωή, τα ενδιαφέροντά τους και τα ζητήματα του κόσμου που κάνουν την διαφορά για τον καθένα μας. Τα παιδιά παρουσίασαν την τέχνη, τον αθλητισμό, τον ρόλο της αποφασιστικότητας στην επιτυχία και μάλιστα έδειξαν τις ικανότητές τους να παίζουν μουσική και τις δικές τους μουσικές συνθέσεις. Επιπλέον έλαβαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις, ιδέες και προτάσεις τους σχετικά με τα παγκόσμια ζητήματα της διατήρησης του νερού, της κλιματικής αλλαγής αλλά και της φιλανθρωπίας. Μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν εμπνεύστηκαν από το Ίδρυμα Sophia Foundation για τα παιδιά που εργάζονται στην Κύπρο και στην Κένια για να βοηθήσει την πιο ευάλωτη ομάδα μιας κοινωνίας, τα παιδιά. Η δόκτωρα Νανίκη Ναροχόνεν έφερε στην Κύπρο διεθνή εκπαίδευση από τη Φιλανδία, η οποία κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο στην εκπαίδευση. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί μας ο Πολύς Χαλαλάμπους. Πολύ καλησπέρα.
Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να ξεκινήσουμε με το Champions League. Αύριο το βράδυ στις 10 θα πέσει η αυλαία της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου με το τελικό του Champions League στο Μετροπολιτάνο στη Μαδρίτη. Είναι το γήπεδο, η έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τελικά η ομάδα του Σιμεώνε δεν κατάφερε να είναι παρούσα και θα αναμετρηθούν δύο αγγλικές ομάδες. Η Liverpool, που ήταν και πέρσι παρούσα στον τελικό, έχασε από την Real Madrid, ενώ η άλλη ήταν η έκπληξη, μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, η Tottenham του Ποτσετίνο, και εννοείται ότι είναι ένας τελικός ανοιχτός για όλα τα αποτελέσματα, αν και τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα που έκαναν δηλώσεις προπονητές και άλλοι είπαν ότι θεωρούν ότι έχει ένα προβάδισμα η Liverpool. Όλα αυτά όμως είναι στη θεωρία, στο γήπεδο μετρούν τα πάντα. Να πούμε ότι ο Harry Kane, ο οποίος είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και έμεινε για αρκετές εβδομάδες έξω, είναι στην αποστολή της Tottenham, ενώ και στην Liverpool ο Firmino είναι κανονικά στην αποστολή. Μοναδική απουσία είναι αυτή του Keita. Επαναλαμβάνουμε, το παιχνίδι θα είναι αύριο στις 10 το βράδυ, θα είναι τηλεοπτικό από την Sita Vision. Απλώς το καλό είναι ότι το Μετροπολιτάνο θα είναι εντελώς γεμάτο, σε αντίθεση με τον τελικό του Europa League την περασμένη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, όπου υπήρχαν αρκετά άδεια καθίσματα, γιατί δεν έδωσαν όλα τα εισιτήρια οι διοργανωτές, αλλά επίσης ήταν πολύ ακριβό το κόστος να μεταβεί κάποιος στην πρωτεύουσα του Αζερπαϊτζάν. Θυμίζουμε ότι το τρόπιο το κατέκτησε η Chelsea του Αζάρ, που νίκησε με 4-1 την Arsenal. Να πούμε για τον Αζάρ ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί και ενδεχομένως να παρουσιαστεί επίσημα από τη νέα του ομάδα, την Real Madrid. Τώρα να πάμε στην εσωτερική δημοσιογραφία, όπου κάποια είδηση σήμερα δεν έχει προκύψει. Βασικά στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει έτσι μια συζήτηση για αυτά που ανέφερε στην χθεσινή συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ο πρόεδρος Πετρίδης. Σίγουρα τρομάζει και τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και όχι μόνο τους μετόχους η μεγάλη τρύπα που υπήρξε φέτος στα έσοδα και στα έξοδα. Ο ΑΠΟΕΛ που είχε έσοδα 11,7 εκατομμύρια και είχε έξοδα 18,2 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι το έλλειμμα ήταν 6,7 εκατομμύρια. Ένας λόγος σοβαρός που πήγε τόσο ψηλά το έλλειμμα είναι γιατί δεν κατάφερε η ομάδα να μπει στους ομίλους είτε του Champions είτε του Europa League. Και εννοείται ότι αν δεν καταφέρει ούτε φέτος τουλάχιστον να πάει στους ομίλους του Europa League, θα είναι πολύ πιο ζόρικα τα πράγματα και θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σχέδιο β' η διοίκηση του πρόεδρου Πετρίδη, ο οποίος παραδέχθηκε και τα λάθη που έκανε η διοίκηση την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αν και στις εχώριες διοργανώσεις κατάφερε και πάλι να πάρει το πρωτάθλημα για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όσον αφορά κάποια φημολογία που υπήρξε για τον τελικό του κυπέλου, ο κύριος Πετρίδης είχε πει ότι όποιος λέει αυτά τα πράγματα, ότι παζαρεύεται τίτλους του ΑΠΟΕΛ, θα με βρει μπροστά του, θέλει σε αυτόν τον τρόπο, γιατί αλήθεια ότι ακόμα και αποελίστες λένε διάφορα για τον τελικό του κυπέλου. Να πάμε στην κυπελούχο ΑΕΛ, όπου μετά τον Ντόσα Τζούνιορ, τον αρχηγό, η επόμενη ανανέωση που θα ανακοινωθεί θα είναι αυτή του Βοζίνια, ο οποίος σίγουρα διαφοροποίησε την εικόνα του, γιατί σε κάποια στιγμή τον Γενάρη-Φεβράρη έλεγαν οι πάντες ότι θα φύγει, ήταν και στην απέξω, ήταν ουσιαστικά στη σκιά του project. Κατάφερε όμως τους τελευταίους δύο μήνες να αλλάξει την εικόνα του και μάλιστα και η παρουσία του στον τελικό ήταν πάρα πολύ καλή. Θα παραμείνει και ο Βοζίνια. Σήμερα υπήρξε όμως και η ανακοίνωση εκ μέρους του πρώην αρχηγού της ΑΕΛ, του Μάριου Νικολάου, ότι οριστικά φεύγει από την ομάδα και ότι του μένει μια πίκρα για το ότι κάπου η τεχνική ηγεσία αλλά και η διοίκηση δεν του έδωσαν μια θέση στο ρόστερ την περασμένη σεζόν. Μάλιστα το Γενάρη είχε ζητήσει να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά δεν του το επέτρεψαν. Παρ' όλα αυτά έζησα μεγάλες στιγμές, λέει ο Μάριος Νικολάου, ο οποίος ήταν για 9 χρόνια στην ΑΕΛ από το 2010, ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε το πρωτάθλημα του 2012, όταν προπονητής ήταν ο Πάμπος Χριστοδούλου. Κάνοντας γέφυρα και πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό, να αναφέρουμε ότι ο Πάμπος Χριστοδούλου θέλει να φέρει στην Κύπρο τον Μάρκο Σουάρες, τον πρώην αρχηγό της ΑΕΛ, τον παίχτη από το πράσινο ακροτήρι. Και επίσης στον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θα αγωνίζεται ο Ρόμπερτ Βεσελόσκι, ο Σλοβάκος πρώην δεμεροφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, αν και ο ίδιος πριν από λίγο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γράφονται διάφορες βλακίες, να το πω έτσι πιο light, στα μέσα ενημέρωσης, λίγο πολύ απαντώντας
σε αυτά τα δημοσιεύματα ότι θα είναι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι είχε δεχθεί πολύ δυναστική πρόταση και από την Πάφο Βεσελόφσκη. Η Σαλαμίνα του έκανε μια βελτιωμένη πρόταση και περιμένουμε να δούμε τελικά πού θα καταλήξει. Στην Ομόνοια περιμένουμε ακόμα την απόφαση για τον νέο προπονητή. Δεν υπάρχει καν πληροφορία ποιος είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Γιάννη Αναστασίου. Ενώ τις πρώτες μια-δυο μέρες που αποδεσμεύτηκε ο Ελλαδίτης τεχνικός είχαν βγει διάφορα ονόματα του Κρίστιανσεν, του Λέβη που τελικά έκλεισε σε ομάδα, του Ισραήλ, του Ζουνίδη που ακόμα δεν έκλεισε σε ομάδα αλλά φαίνεται να μην παίζει. Και είναι θέμα χρόνου, δεν ξέρω αν είναι αύριο μεθαύριο, που ο νεόφυτος Λάκου θα πάρει την απόφασή του για τον άνθρωπο που θα κάθεται στον πάγκο την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ενώ να πούμε ότι στην ανόρθωση ο Κοφή ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να ψάξει για ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε αρκετές συμμετοχές, σε κάποια στιγμή έπαιζε και ως επιτελικός χαβ, η κλασική του θέση είναι δεξί μπακ, τελικά είναι έξω από τα πλάνα του Τιμούρ Κεσπάγια. Να πούμε ακόμα για τον Αποέλ ότι ο Αυτηματάς έχει γίνει μήλο της έρηδος για τρεις ομάδες. Τον θέλει η ΑΕΚ που έκανε και πρόταση στον Αποέλ, τον θέλει η Ανόρθωση που ακόμα δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση στον Αποέλ. Φαίνεται να το θέλει και η ΑΕΛ, η οποία θέλει να κρατήσει και την επόμενη σεζόν τον Ανδρέα Μακρύ. Θέλει επίσης να επαναπατρίσει στα γαλαζοκίτρινα της Λεμεσού τον Μινά Αντωνίου, ο οποίος ανήκει στον Αποέλ και ήταν δανεικός στην Ένωση Νέων Παραλυμνίων τους τελευταίους 5 μήνες της περασμένης σεζόν. Φαίνεται ότι και ο ίδιος ο παίκτης θα προτιμά να επιστρέψει στην ΑΕΛ, αλλά τον τελευταίο λόγο σίγουρα τον έχει ο Αποέλ. Στον Απόλλωνα από αύριο θα ξεκινήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις για μεταγραφές, αφού λήγουν τα συμβόλαια και του Μπεσάτ, ο οποίος ήταν στην ανόρθωση και υπάρχει συμφωνία με αυτόν, αλλά και του Μολ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει λύσει το συμβόλαιο του με την Πάφο, αλλά ενδεχομένως τα επόμενα 24 ώρα να ανακοινωθεί και επίσημα. Επίσης, κλειστή μεταγραφή θεωρείται ο 28χρονος Ισπανός ακραίος επιθετικός ο Ντιέγκο Αγκύρε, που ήταν στη Σαραγώσα την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Απεγήκε πέρα στον Απόλλωνα ένα θέμα που παίζει αρκετά τελευταίο 24ωρο, είναι αυτό του Ματίας Πόλιαρης, στον οποίο έγινε πρόταση να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2022, αλλά είναι επιφυλακτικός αν θα πει ναι, γιατί φαίνεται να μην του άρεσαν κάποια πράγματα που του λέχθηκαν από τον Πέτρο Κοναφή, τον διευθυντή ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά θα είναι υποδοκιμασία και ο Πόλιαρης και ο Πίτσας, αλλά και ο Καρό, οι οποίοι επιστρέφουν στον Απόλλωνα που ήταν δανεικοί σε άλλες ομάδες την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Χριστίνα. Μάλιστα, πολύ σε ευχαριστούμε. Καλό. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στη Τιμή των Ξένων Νομισμάτων. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Και πριν κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά της CitaVision. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς εσωτερικό, γύρω στους 21 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς υψηλότερα ρινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις και αρχικά ρέει σκόνη στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς σε πόλο παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ρινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.